όπως σας είχαμε ανακοινώσει στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής, την 5η 8 Δεκεμβρίου ξεκινήσαμε με προορισμό το Δάσος της Ελλαδιάς και αφορμή την 16η χειμερινή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών και θα μέναμε μέχρι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Αφού δέσαμε στα ATV τόσα όσα ακριβώς χρειαζόμασταν, ξεκινήσαμε. Φυσικά δεν παραλείψαμε να κάνουμε τις απαραίτητες αναζωογονητικές στάσεις σε στρατηγικά σημεία με απέραντη πανέμορφη θέα. Όταν φτάσαμε πλέον στο δασικό χωριό της Ελλαδιάς, ο καιρός μας καλωσόρισε με το δικό του τρόπο. Χιόνι, χιόνι, πολύ χιόνι. Και όπως βλέπετε, μόλις φτάσαμε στο δασικό χωριό της Ελλαδιάς και ο καιρός μας είχε ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας χαρίσει. Χιόνι. Η σημερινή εκπομπή είναι εκπομπή των άκρων και των αντιθέσεων και το γιατί θα το καταλάβετε μόνοι σας. Θα ήθελα απλώς να γνωρίζετε ότι τα γυρίσματα της 16ης χειμερινής συγκέντρωσης μοτοσυκλετιστών έγιναν χωρίς κάμεραμαν. Το ρόλο αυτό αναλάβαμε όλοι μαζί, έτσι ώστε οι εικόνες που θα έχετε να είναι ατόφιες, πραγματικές και χωρίς πολλά λόγια. Απολαύστε την! Μαζευόταν και άκουγε μουσική. Κάθε βράδυ η παρέα μετρούσε και πιο πολλούς φίλους. Και κάθε βράδυ το κέφι ήταν ακόμη καλύτερο. Και όσο περνούσε η ώρα, τα φώτα χαμηλώναν και η διάθεση ανέβαινε. Δες. Καμώνεται κιόλα, δέστε να. Παράγει το. Και φυσικά δεν λείψανε μουσικές παρουσίες με καλλιτέχνες που εναρμόνιζαν με το όλο σύνολο της διοργάνωσης και έκαναν τον κόσμο να διασκεδάζει μέχρι αργά το βράδυ. Δεν θα μπορούσα να ξεχάσω με τίποτα τον Τάσο, το μάγειρα που μας φρόντιζε μαζί με την ομάδα του τόσο καλά που τελικά κέρδισε το στοίχημα. Τάσο, τελικά ήταν 3 κιλά βαριά. Αυτά πήρα μαζί μου. Say it to me.
μετά το πρωινό ξύπνημα και αφού κάναμε ένα πολύ πολύ καλό πρωινό, για το οποίο όπως πάντα φρόντιζαν ο Τάσος και η ομάδα του, οι αναβάτες ετοιμάζονταν για δράση. Ξεκινούσε η προετοιμασία και λίγο μετά... Και μετά βόλτες, πολλές βόλτες, βόλτες μέσα στο πυκνόβητο δάσος της Ελατιάς. Φυσικά την παρουσία τους έδωσαν και οι εντούρο μηχανές με το δικό τους ιδιαίτερο ήχο και το ιδιαίτερα νευρικό τους χαρακτήρα και ταπεραμέντο. Ήταν λιγάκι πιο επικίνδυνα για αυτούς λόγω πάγου και ολισθηρότητας, αλλά από ό,τι μας έδειξαν δεν κολλάνε σε τίποτα. Thank you.
Και τώρα θα ήθελα να σας αναφέρω το Στέλιο, το Γιάννη, το Γιάννη, το Θόδωρο, όλα μέλη του Συμβουλίου της ΜΟΤΟΕ, η ψυχή της διοργάνωσης με λίγα λόγια. Και θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και παρουσίαση για τον Στέλιο. Τον Στέλιο τον Κορέλη, τον οποίο και ευχαριστώ που εξ αρχής δέχτηκε να μας φιλοξενήσει. Απολαύστε τον σε δικές του στιγμές. Την τελευταία νύχτα, όπως το έχουν έθιμο οι παλιοί, κάνουν μια τεράστια φωτιά έξω από τις εγκαταστάσεις, που σημαίνει και το τέλος της συγκέντρωσης για φέτος. Ανάσα από βουνό και ποτάμι λίγο πριν την επιστροφή στη πόλη. Ήταν υπέροχα φέτος. Ελπίζουμε να γίνει και του χρόνου. Ελπίζουμε να είσαστε και εσείς εκεί. Μην ξεγελιέστε όμως, δεν είναι αυτό το τέλος. Ίσα ίσα, τώρα αρχίζουν τα καλά. Ακολουθούνε αφιερώματα στις εξόδους των ATV και των Enduro. Χωρίς συζήτηση, μόνο εικόνες και μουσική. Απολαύστε τα!